Θέλω να πω προς τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κομμάτων που δεν έχουν προηγηθεί των αρχηγών που θα μιλήσουν, ότι θα υπάρχει μια ελαστικότητα του χρόνου ύστερα, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Εντάξει, δεν είναι. Να κινηθούμε ουσιαστικά. Έχετε το λόγο, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, με αναμφισβήτητα στοιχεία, κάνει ακοτήτε ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα δανειοδοτήθηκαν αθρώα μια ολόκληρη περίοδο, χωρίς εξασφαλίσεις και χωρίς καλύματα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτή η απεριόριστη πιστωτική επέκταση, τα δάνεια χωρίς προϋποθέσεις εξόφλησης, δεν δινόντουσαν μόνο την εποχή της ευημερίας, αλλά και μεσούσης της κρίσης. Δάνεια χωρίς εγγυήσεις, χωρίς οικονομικές προϋποθέσεις αποπληρωμής, δινόντουσαν το 10, το 11, το 12, το 13 και το 14. Όταν όλα έδειχναν το ανέφικτο της εξόφλησής του. Χαμηλός κύκλος εργασιών, μικρή διαφημιστική δαπάνη, αρνητικά κεφάλαια στη ρύκνωση της κρατικής επιχορήγησης. Ένα βασικό ερώτημα που μας απασχόλησε σαν Επιτροπή, σαν Εξεταστική Επιτροπή, ήταν είχαν οι εποπτεύουσες αρχές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, τα εργαλεία για να σταματήσουν το πάρτι του ανεξέλεγκτου δανεισμού. Εδώ οι καταθέσεις των στελεχών της Τράπεζας Ελλάδος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κύριος Προβόπουλος στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι μετά την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος τα μέσα της δεκαετίας του 90, οι τράπεζες είχαν το δικαίωμα να δίνουν δάνεια όπου θέλανε, όπως θέλανε και σε όποιο σύσο θέλανε, με μοναδικό περιορισμό να υπακούν στον εσωτερικό κανονισμό δανειοδοτήσεων. Τον ισχυρισμό Προβόπουλου το διέψευσε και τα στελέχη της Τράπεζας Ελλάδος και ο ίδιος ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Στουρνάρας, όταν είπε πολύ ευκρινώς και πολύ συγκεκριμένα ότι αυτά ίσχυαν μέχρι το 2009. Από το 2010 και μετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε τα εργαλεία στις τράπεζες για να βάλουν φρένο στον ανεξέλεγκτο δανεισμό, στην δημιουργία μιας νέας τραπεζικής φούσκας και στο συστημικό κίνδυνο του τραπεζικού συστήματος, το οποίο εξυπακούεται ότι δημιουργούσε την ανάγκη συνεχών ανακεφαλοποιήσεων. Τρεις γίνανε στη χώρα μας. Η εποπτεύουσα αρχή είχε τον τρόπο να απαιτεί από τις τράπεζες για δανειοδοτήσεις υψηλού κινδύνου, εμπράγματες εξασφαλίσεις, υψηλές προβλέψεις, ακριβό επιτόκιο και κυρίως συμμετοχή των επιχειρήσεων στα ίδια κεφάλαια διαμέσου της άξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Το βασικό λοιπόν πολιτικό και θεσμικό ερώτημα είναι γιατί τίποτα από αυτά δεν υλοποιήθηκε. Ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν όλα τα χρόνια της κρίσης χωρίς καμιά από τις παραπάνω αγγίσεις. Ξέρετε, αυτό άλλαξε μόνο από τα μέσα του 2015 και κυρίως το 2016 με τη δημιουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε οι τράπεζες απαιτήσανε εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια κοινοπρακτικά δάνεια των ΜΜΕ να καταγγελθούν και δάνεια επίσης των κομμάτων επίσης να καταγγελθούν. Πράγματι, το σύστημα εποπτείας που υπάρχει στη χώρα μας είναι πολυπίκυλο, πολυδέδαλο. Σκεφτείτε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος, Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ένα σύνολο υποτίθεται εποπτικών φορέων, το οποίο το μόνο που κάνουν εύκολα είναι να διαχέουν την ευθύνη. Και υπάρχει μια τεράστια ευθύνη και μάλιστα ακαταλόγιστη. Όταν τον Ιούλιο του 2014 και τον Ιούλιο του 2015 στο bank run που έγινε
με την παρότρινση, με την ενθάρρυνση, με την υποκίνηση του τριγώνου της διαπλοκής και των κομμάτων και των ΜΜΕΚ αλλά και των ίδιων των τραπεζών εις βάρος της κεφαλαιακής τους βάσης, φύγανε τρομακτικά χρήματα από τις ελληνικές τράπεζες χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Το τρίπαινο, βλέπετε, της διαπλοκής προτιμούσε να καταρρεύσουν οι τράπεζες και να κινδυνεύσουν οι καταθέσεις των απλών ανθρώπων, έτσι να έξω να ξαναέρθει στα πράγματα, παρά να προστατεύσει τους σκόπους των πολιτών, την οικονομία της χώρας και το ίδιο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Όλα αυτά ήταν υπόθεση ιδεοληψίας, δηλαδή ο ανεξέλεγκτος δανεισμός, η ασυδοσία των τραπεζών, η απουσία ρυθμιστικών αρχών είναι ζήτημα ιδεολογίας και όχι διαπλοκής. Ότι οι νεοφιλελεύθεροι έχουν τη βαθιά πεποίθηση ότι όλα τα οικονομικά προβλήματα λύνονται μέσα από την αγορά και δεν χρειάζεται η παρουσία και η ρύθμιση από την πλευρά της πολιτείας. Θα μπορούσε κανείς να το ισχυριστεί μόνο που τα πραγματικά περιστατικά δείχνουν και άλλα στοιχεία. Το πιο γνωστό και το πιο γλαφυρό παράδειγμα είναι η ιστορία της Αγροτικής Τράπεζας. Το 2013, σε μια νύχτα, αποφασίστηκε από την Παρακαλώ, κάνετε λίγο ησυχία. Και το Υπουργείο Οικονομικών να κλείσει η Αγροτική Τράπεζα. Μια συστημική επίπτωση που και σήμερα την πληρώνουμε. Και την πληρώνουμε και σαν κράτος, την πληρώνουμε και σαν οικονομία. Είμαστε το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει τράπεζα ειδικού σκοπού. Δεν έχει αγροτική τράπεζα, δεν έχει ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δεν έχει επενδυτική τράπεζα. Δεν έχει, με λίγα λόγια, εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης έξω από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, από ένα τραπεζικό σύστημα υπερσυγκεντρωμένο και μάλιστα ανίκανο να επιτελέσει το ρόλο του στην πραγματική οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προσπάθησε να επινοήσει νέα εργαλεία. Να επινοήσει νέα εργαλεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της επένδυσης στην πραγματική οικονομία. Το ερώτημα είναι ότι ο Προβόπουλος έκλεισε την Αγροτική Τράπεζα σε μία νύχτα και τη χώρισε σε καλή και κακή. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο. Ότι δάνεια τα οποία ήταν ήδη απλήρωτα επί τριετίας, όπως τα δάνεια των κομμάτων, πήγαν στην καλή τράπεζα. Στην ερώτησή μας, πώς και έγινε να με δάνεια που ήταν ήδη διαμαρτυρόμενα, τα οποία ήταν ήδη απαιτητά. Πώς θα πήγε στην καλή τράπεζα και δεν τον έδωσε στον εκαθαριστή της κακιάς τράπεζας. Η απάντηση ήταν προφανώς προσχηματική. Δεν είχαν καλά συστήματα πληροφόρησης στην Αγροτική Τράπεζα και δεν είχαμε τις καταστάσεις για να μπορέσουν να δικαιολογήσουμε τα δάνεια όσοι είχαν. Και το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι για ποιο λόγο έγινε αυτό. Ήταν ο Προβλόπουλος ένας αδιάλακτος φονταμενταλιστής των αγορών που δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή καμιά ρύθμιση μέσα στο τοπίο. Θα ήταν έτσι τα πράγματα αν δεν μεσολαβούσαν κάποιες λεπτομέρειες. Όπως γεγονός ότι το γεγονός τα πολύ δάνεια. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα λεπτό ακριβώς. Μου φτάνει, κύριε Πρόεδρε. Θεωρήθηκαν ασφαλή με κόλπο. Ότι την ίδια στιγμή η Πειραιός πήρε ένα δωράκι για να πάρει τα κακά δάνεια. Πήρε ένα δωράκι που ήταν οι προβλέψεις 500 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέψεις που είναι τα ίδια κεφάλαια ή τα κέρδη της τράπεζας. Πήρε το μερτικό της, πλήρωσε να με και τα κακά δάνεια, της έμεινε και κάτι της κέρδος. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ο ανεξέλεγκτος δανεισμός και η απουσία δελέγχου δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογίας ή νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, αν θέλετε, αλλά και οικονομικής διαπλοκής. Το τελικό συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά με αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ότι χρειαζόμαστε άμεσα οικονομικούς και εποπτικούς θεσμούς. Και να ξέρετε, δεν θα είμαστε οι εξαίρεση. Ακόμα και η Γερμανία του ακραίου ελευθερισμού και της ακραίας λιτότητας για τους υπολείπους,
έχει σήμερα διαθέτει το πιο ανεπτυγμένο, το πιο εκτεταμένο δίκτυο μη συστημικών τραπεζών και την ίδια στιγμή η Bundesbank, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, βάζει περιορισμούς στην πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια επειδή... Παρακαλώ, τελειώνετε, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι δεν είναι μια επαναστατική πράξη το να φτιάχνεις ελεκτικούς θεσμούς. Δεν είναι μια επαναστατική πράξη το να φτιάχνεις νέα επενδυτικά εργαλεία. Δεν είναι επαναστατική πράξη το να δημιουργήσεις τους τρόπους για μια νέα ανάπτυξη. Είναι υποχρεωσή σου και είναι και δικιά μας ευθύνη.